Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Και από πού σας καλωσορίζω σήμερα? Είπα να σας πω καλημέρα. Είπα να σας πω καλημέρα, όχι από την Αθήνα, αλλά από το αγαπημένο μου μέρος που έχουμε έρθει σε ταξίδι αστραπή, στο Βόλο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ και ώρα. Έχουμε πάει σε όλο το σόι να μας δουν, γιατί έχουμε να έρθουμε στο Βόλο γύρω στα 5 χρόνια έχω να έρθω. Οπότε καταλαβαίνετε, η νονή μου, οι θείοι και οι θείες μου, τέλος πάντων και αυτά. Οπότε τώρα πάμε για καφεδάκι. Δεν ξέρω πού ακριβώς πάμε. Κάπου πάμε για καφεδάκι. Μισό λεπτό να πάρω και εδώ. Λοιπόν, σας έχω πει πόσο πολύ αγαπώ το Βόλο, τον λατρεύω το Βόλο. Αγαπημένος Βόλος, μαγικός Βόλος, μπορείς να βρεις τα πάντα. Θάλασσα, βουνό, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ονειρεμένο μέρος. Και αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βλογκάκι μας. Βέβαια θα γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι κανονικά. Αχ, δροσούλα. Έχουμε μαζί και τον ξάδερφο του Μπούμπι. Όπως βλέπετε, είναι με Όσκαρ! Όσκαρ! Κατερίνα, εδώ που, εδώ τι είναι? Εδώ είμαστε, από εκεί είναι η παραλία του Βόλου. Ναι, εκεί. Το λιμά, εκεί που είναι η καφετέρια. Εδώ είναι η ξενία. Το ξενοδοχείο. Και από εκεί που βλέπεις είναι το λιμάνι, είναι η παραλία. Είναι που πίνουμε καφέ, συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Απλά έχει πολύ ζέστη τώρα. Θα τον κανιάσουμε εκεί. Εντάξει!
καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες σας. Ελπίζω να είστε όλες σας και όλοι καλά για αρχή. Και είμαστε από αλλού στη βάση μας, στο σπίτι μας, γυρίσαμε. Και όπως θα δείτε και από τα πλάνα που σας έχω τραβήξει, εχθές Κυριακή φύγαμε και πήγαμε από το πρωί, ξεκινήσαμε αρκετά πρωί και φύγαμε και πήγαμε Βόλο. Yes, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γύρισα ξανά στο Βόλο. Το Βόλο τον αγαπώ, τον λατρεύω. Εντάξει, οι αδυναμίες δεν κρύβονται, είμαστε από εκεί, το έχουμε ξαναπεί, είναι όλο το show είναι στο Βόλο σχεδόν. Αλλά ο Βόλος είναι αγαπημένος μου προορισμός, αγαπημένο μου μέρος, είναι το κορίτσι μου, η Κατερίνα μου εκεί που μένει. Εντάξει, τον αγαπώ, δεν θα πω πάρα πολλά, περάσαμε καταπληκτικά, ήταν από τις πιο ωραίες μέρες που έχω περάσει ποτέ και η δικιά μου και το παιδιόν, τα παιδιά απλά το χάρηκαν υπερβολικά μπορώ να πω. Μακάρι να ήταν περισσότερες ημέρες, μακάρι να ήταν διαφορετική κατάσταση και να μπορούσαμε να κάτσουμε αρκετό καιρό. Φυσικά βέβαια θα ξαναπάμε, εννοείται αυτό ότι θα ξαναπάμε. Και πρέπει να πω ότι η χαρά μου συμπληρώθηκε γιατί γνώρισα, είναι νομίζω η δεύτερη φορά που κάποια κοπέλα από εσάς με αναγνωρίζει. Βέβαια πώς με αναγνώρισε, εδώ είναι η ιστορία. Της υπόθεσης, το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι αυτό εδώ το παιδί, έλα εδώ, ο οποίος δεν τον είχαμε πάρει χθες μαζί, τόσο εδώ ο κύριος που είναι και ο πρωταγωνιστής αυτού του καναλιού, είχαμε μαζί, όπα πέφτει το τρίποδο, κάτσε που πέφτει το τρίποδο, λοιπόν, είχαμε μαζί μας, γιατί πήγαμε για ένα καφέ στον Ίσαλο, νομίζω το λέω σωστά, είχαμε μαζί τον ξάδερφο του Μπούμπι, τον Όσκαρ μας και η κοπέλα. Νόμιζα ότι ήταν ο Μπουμπής. Τον πέρασε για τον Μπουμπή. Τέλος πάντων, χάρη σε αυτήν εδώ τη φάτσα, η κοπέλα με γνώρισε. Και να σας πω την αλήθεια, ντράπηκα λίγο. Φανή μου, ντράπηκα λίγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η χαρά μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτον, γιατί πήγα στο Βόλο. Και δεύτερον, γιατί γνώρισα επιτέλους και μία από εσάς. Από κοντά και εκείνη γνώρισε εμένα και εγώ γνώρισα αυτή και χάρηκα πάρα πολύ, μη σας ζαλίζω. Φανή μου, σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί και χάρηκα πολύ, αλλά τα είπαμε και στα σχόλια. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, σήμερα δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται ο κακός χαμός, άπλητα, δεξιά, αριστερά, οπότε έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Τι άλλο θα κάνουμε, δεν θα μαγειρέψουμε, μάλλον θα φάμε μπιφτεκάκια από βγάλι. Και τώρα βλέπω στην τηλεόραση, στο καλοκαίρι νότ, κάπως έτσι λέγεται, ότι ο Σέφτα έκανε και φτεδάκια με χυλοπίδες στο φούρνο, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τώρα βέβαια εμένα είναι μπιφτέκια αυτά, τώρα δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξουμε, έχει πάρα πολύ ζέστη, να το πω και αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω, αυτά. Όλα πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές, η ώρα ήδη έχει περάσει και δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και τα βλέπουμε στη συνέχεια του βίντεο. Thank you.
βλέπετε πίσω έχουν έρθει μόλις τώρα 5-6 πραγματάκια που πήρα από Σκλαβενίτη και μου τα φέρανε μόλις τώρα και ήταν ευγενέστατος ο κύριος που μου τα έφερε και μου είπε ότι τα έχει αποστηρωμένα κιόλας. Τώρα θα σας τα δείξω, μπέρθανε πολλά, είναι, τους πήρα φρουλάιτ χυμούς, να υπάρχουν. Τους πήρα αυτές εδώ τις φάντα της μπλε, γιατί δεν πίνουν γενικά καθόλου αναψυκτικά, καθόλου, οπότε τους πήρα, εντάξει καλοκαίρι είναι, αν πηγαίνουμε κάπου έξω και τρώμε, συνήθως παίρνουν μπλε πορτοκαλάδα. Οπότε τους πήρα τώρα, εντάξει, καλοκαιράκι. Ένα ταχίνι με μέλι που μας είχε τελειώσει. Στο προηγούμενο μάρκετ είχα ξεχάσει να παραγγείλω, το γλυφίδες επίσης είχα ξεχάσει. Κάτι μου μυρίζει σαν φωτιά. Λοιπόν, ντυρόλο κότατς τσίς και φυσικά Φιλαδέλφια για τα κουλουράκια μας, για το πρωινό. Θα βάλω και ψυγείο κατευθείαν. Δύο μεγάλους χυμούς πορτοκάλι. Τώρα το καλοκαίρι δεν πολύ παίρνω πορτοκάλια, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ έτσι. Οπότε τους πήρα όλυμπος με πορτοκάλι και, και οι δύο το ίδιο είναι, όλυμπος πορτοκάλι και οι δύο. Οπότε και όταν τους φτιάχνω τα φρούτα και αυτά, τους ρίχνω μέσα χυμό, αν έχει. Λοιπόν, τι άλλο. Αρχιβάδα μίσκο και κοφτό μακαρονάκι. Επίσης το τρώμε πάρα πολύ τα παιδάκια. Και φυσικά τα καλύτερα πιστεύω μακαρόνια ever μίσκο για τα μίσκο. Πέφτει το τρίποδο ρε παιδιά, πέφτει το τρίποδο. Λοιπόν, επόμενο, μία φέτα Ήπειρος. Κάτι μου μύρισε σαν φωτιά. Αυτά τα κρουασάν τα Pillsbury, αυτά εδώ, τα οποία είναι τρομερά, είναι φοβερά, τα έχω ξαναπάρει, και μπέικον για να τους φτιάχνω το πρωί με τα πρωινά. Φυσικά τις έβαλα και ψυγείο. Λοιπόν, λόγω ότι έκλεισε η κάμερα από την μπαταρία για ακόμα μία φορά, οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρω ένα τρίποδο και άλλη μία μπαταρία για να την αλλάζω και να βάζω τη δεύτερη. Κάποια στιγμή θα αξιωθώ να το κάνω και αυτό να το πάρω. Λοιπόν, πού είχα μείνει, στις σοκολάτες με φράουλα της Ίον, με τη μαύρη σοκολάτα υγείας, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, το έχω ξαναπεί. Επίσης, ντυρόλο μοτσαρέλες, πήρα δύο. Καλαμάκια τα είχα ξεχάσει, δεν είχα πάρει, ούτε το κινητό μου δεν είχε μπαταρία. Καλαμάκια που τα είχα ξεχάσει, δύο συσκευασίες Lux Soda, εδώ. Λοιπόν, εδώ τους πήρα αυτά εδώ τα μπισκοτάκια, τα παπαδοπούλου με τη σοκολάτα και τα κλασικά αυτά εδώ πέρα, μήπως κάνουμε και κανένα έτσι ωραίο γλυκάκι καλοκαιρινό. Λοιπόν, και μιράντα ολικής επίσης, και αυτό τι είναι, άλλο ένα με ολικής πάλι, μαλεύρι ολικής και γάλα και ασβέστη εδώ πέρα που λέει, McVitie's Digestive, άλλη μια συσκευασία για να δω, από αυτό εδώ. Άλλη μία συσκευασία, να υπάρχουν, να τα τρώνε, και άλλη μία συσκευασία από την Μπέρ Παπαδοπούλου. Εδώ τι έχω. Εδώ έχω το σιρόπι αγάβη, σας το έχω ξαναπεί. Και τη ζάχαρη, έτσι. Τα νύχια θέλουν φτιάξιμο. Στη ζάχαρη, εναλλακτική λύση απέναντι λύση στη ζάχαρη και τα επεξεργασμένα γλυκαντικά. Είναι ιδανικό για τηγανίτες, παγωτά, για πρωινό και για γιαουρτάκια. Αυτό το συγκεκριμένο παίρνω εγώ, βιολογικής προέλευσης. Νομίζω σας τα έδειξα όλα. Εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι γάλα βιολογικό της Δέλτα. Επειδή πήραν τηλέφωνο, αλλά είχα βάλει το τηλέφωνο του Κώστα, οπότε το πήραν τηλέφωνο και τους είπε ο Κώστας βάλτε μου Δέλτα. Οπότε τους πήρε δύο
βιολογικά, ο Όλυμπος αυτό που παίρνουμε πάντα. Και τους πήρε και αυτό εδώ, της Δέλτα, του τόπου μας, βιολογικό. Γενικά δεν την προτιμώ εγώ τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά τώρα ο Κώστας δεν το ήξερε, οπότε πήρε αυτό. Κάμερα. Σχεδόν τελειώνω, σχεδόν, καθόμαι από εδώ όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι το air condition και διαφορετικά από εκεί στο δωματιάκι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να σιδερώσεις με καμία κυβέρνηση, ήταν πάρα πολύ ζέστη, οπότε τώρα τελειώνω με αυτά, πάτησε εδώ. Λοιπόν, και τα μικρά έχουν ξεκινήσει και παίζουν κρυφτό. Παίζουν κρυφτό. Περιμένω να πέσει λίγο ήλιο γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο. Οπότε δεν τους αφήνω να βγουν ακόμα έξω γιατί θα ζεματιστούν πραγματικά. Και μόλις τελειώσει τα ρούχα, πάμε να ξεκινήσουμε γαλατόπιτα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε πώς φτιάχνω εγώ την γαλατόπιτα, ποιο ήρθε, είδε το παιδί μου. Δεν παίζω κρυφτό. Δεν παίζω κρυφτό. Έλα στο πάνω. Δεν θέλω να παίξω κρυφτό. Εγώ είμαι. Μη σφίγγεις, θα σκάσω! Πάμπι!
Μετά από τη γαλατόπιτα, γιατί κάπου εκεί νομίζω σταμάτησα το να καταγράφω στη γαλατόπιτα, έχω πάει, έχω φτιάξει νυχάκια, ένα κόραλο κόκκινο τα έκανα. Λοιπόν, σας το ξαναείπα ότι αυτό το σχήμα είναι καταπληκτικό, παιδιά, δεν παθαίνει τίποτα, έτσι, με τις δουλειές, με πλησίματα, με που ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ και γάδια, είπα να προσπαθήσω, αλλά μάταιη προσπάθεια, δεν μπορώ με τα γάτια καθόλου. Τέλος πάντων, τα έκανα ένα ωραίο κόραλο κόκκινο. Γιατί λέω τώρα, τι χρώμα να τα κάνεις, να τα κάνεις μαύρα, να τα κάνεις μπορντό, όπως τα κάνεις συνήθως το χειμώνα, βρεσείς ή όχι, δεν πειράζει, θα κάνεις ένα κόραλο κόκκινο. Οπότε έχω πάει, έχω φτιάξει νυχάκια. Και αυτά δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και αυτό είναι ένα ακόμα αγαπημένο μου βιντεάκι, πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, τον αγαπάω αυτό τον τόπο πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς σας το ξαναείπα ότι φέτος το καλοκαίρι θα κάνω ταξιδάκια, έτσι, μίνι ταξιδάκια, μόνο ημέρες εκδρομούλες και πολύ παραλία. Οπότε πιστεύω να σας γεμίσω έτσι με ωραίες εικόνες από όπου και αν βρισκόμαστε. Ένα μεγάλο φιλί και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye, 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 bye.